θύραν και είπε το ερχόμενον έτος κατά τούτων των καιρών θέλησε εχειών εις τα σαγκάλα σου. Είδε είπε μη κυριέ μου άνθρωπε του Θεού μη ψευστείς προς τη δούλη σου και η γηνή συνέλαβε και γέννησε ιών το ερχόμενον έτος κατά των καιρών εκείνων το οποίον είπε προς αυτήν ο Ελισέε. Και ότε μεγάλωσε το πεδίον εξήλθεν η μέρη την άπρος τον πατέρα αυτού εις τους θεριστάς και είπε προς τον πατέρα αυτού την κεφαλή μου, την κεφαλή μου. Ο δε είπε προς τον δούλον λάβε αυτό προς την μητέρα αυτού και λαβών αυτό έφεραν αυτό προς τη μητέρα αυτού και κάθισαν επί των γονάτων αυτής μέχρι μεσημβρίας και απέθανε. Και ανέβηκε πλαγίασεν αυτό επί της κλίνης του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε τη θύρα επάνωθεν αυτού και εξήλθε. Και κάλεσε τον άνδρα αυτής λέγουσα «Απόστειλον προς εμέ παρακαλώ ένα εκ των δούλων και μία εκ των όνων για να τρέξω προς τον άνθρωπο του Θεού και να επιστρέψω». Ο δε είπε «Διατί εσύ πάγει σήμερα προς αυτόν, δεν είναι νεομηνία ούτε Σάββατον». Η δε είπε «Ειρήνη». Τότε έστρωσε την όνων και είπε προς τον δούλον αυτή «Σύρε και προχώρη, μην παύσεις, είσαι με την πορεία εκτός εάν σε προστάξω». Και πήγε και ήλθε προς τον άνθρωπον του Θεού εις το όρος το Κάρμιλον. Και όσοι δεν ο άνθρωπος του Θεού αυτήν μακρόθεν, είπε προς τον Γιεζή, τον υπηρέτην αυτού ειδού συναμήτης εκείνη. Τώρα λοιπόν τρέξον η συνάντηση αυτή και είπε προς αυτήν «Καλώς έχεις, καλώς έχει ο ανήρ σου, καλώς έχει το παιδίον». Η δε είπε «Καλώς». Και όταν ήρθε προς τον άνθρωπο του Θεού εις το όρος, επίασε τους πόδας αυτού. Ο δε Γιεζή πλησίασε δια να αποσύρει αυτόν. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είπε «Άφες αυτήν, διότι η ψυχή αυτής είναι κατάπικρος εν αυτή». Και ο Κύριος έκρυψε αυτό απ' εμού και δεν μη εφανέρωσε. Και εκείνη είπε «Εν μήπως σε ζήτησα ιών παρά του Κυρίου μου, δεν είπα μη με απατάς». Τότε είπε προς το Γιεζή «Ζώστητη την οσφήν σου και λάβε την βακτηρία μου εις την χείραν σου» και είπαγε «Εάν απαντήσεις άνθρωπο μη χαιρετήσεις αυτόν και αν τη σε χαιρετήσει μη αποκριθήσει σε αυτόν». Και επίθεσε την βακτηρία μου επί το πρόσωπο του πεδίου. Και η μήτρη του πεδίου είπε «Ζή Κυρίος και ζή ψυχή σου, δε θέλω σε αφήσει». Και σηκώθηκε και ακολούθησε αυτήν. Ο δε Γιεζή επέρασε έμπροσθεν αυτόν και επέθεσε τη βακτηρία επί το πρόσωπο του πεδίου. Πλην ουδε μία φωνή και ουδε μία ακρόαση. Όθεν επέστρεψεν η συνάντηση αυτού και απήγγειλε προς αυτόν λέγον «Δεν εξύπνησε το πεδίο». Και όταν εισήλθεν ο Ελισέη στην οικία, είδου το πεδίο νεκρών, πλαγιασμένων επί της κλίνης αυτού. Εισήλθε λοιπόν και έκλεισε την θύρα, νόπισε τον δύο αυτών και προσευχήθη στον Κύριον. Και ανέβη και πλαγίασε επί το πεδίο και πέθεσε το στόμα αυτού επί το στόμα εκείνου και τους οφθαλμούς αυτού επί τους οφθαλμούς εκείνου και τα σχήρας αυτού εις τα σχήρας εκείνου και εξυπλώθη επ' αυτό και εθερμάνθη η σάρξη του πεδίου. Έπειτα εισήρθη και περιεπάτη εν το εκείματι πότε εδώ και πότε εκεί και ανέβη πάλι και εξυπλώθη επ' αυτό. Και το πεδίο επταρνίστη έως επτάκης και ίνιξε το πεδίο τους οφθαλμούς αυτού. Τότε φώνεσε του Γινεζή και είπε «Κάλεσον ταύτην τη Σουναμίτην» και κάλεσεν αυτήν. Και όταν εισήλθε προς αυτόν, είπε «Λάβε τον ιόν σου». Και εκείνη ήλθε, εισήλθε και έπεσε στους πόδας αυτού και προσεκίνησε ως εδάφος και σήκωσε τον ιόν αυτής και εξήλθεν. Αμήν. Ελισέ λοιπόν ένας άνθρωπος του Θεού πραγματικά κατά την επιθυμία της καρδιάς του και κατά την επιμονή του στην εξήτηση του αιτήματός του, ο Θεός χάρισε σε αυτόν διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου από τον Κύριό του, τον Ηλία τον Προφήτη. Ένας άνθρωπος που ο Θεός δεν του κρύβε τίποτα, κατά το θέλημά του ο Θεός πάντοτε, και ένας άνθρωπος τον οποίον ο οποίος Ελισέ λάτρευε το Θεό, δόξαζε το Θεό και περίμενε πάντοτε από το Θεό τις ενέργειές του. Δεν έπαβε δε να εργάζεται το έργο του Θεού. Δεν έπαβε να κάνει αυτό που ο Θεός ήθελε και χωρίς δισταγμό απεστέλλετο από τον Κύριο και πήγαινε όπου ο Θεός τον έστελνε. Κάποια μέρα διέβαινε και εις την πόλη Σουνάμ. Εκεί στην πόλη Σουνάμ υπήρχε μια πλούσια οικογένεια, μια πλούσια γυναίκα η οποία γνώριζε όπως όλοι γνώριζαν τον Ελισέ και από εδώ και πέρα αρχίζει η διαφοροποίηση της γυναίκας αυτής. Όλοι γνώριζαν τον Ελισέ, η Σουναμίτης αυτή όμως άνοιξε την καρδιά της και σαν αποτέλεσμα του ότι άνοιξε την καρδιά της
προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο του Θεού, άνοιξε και το σπίτι της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να είναι η καρδιά μας έτοιμη να δεχθεί τον Κύριο κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και σε οποιοδήποτε μορφή Του. Ο Ελισέ σίγουρα ήταν άνθρωπος και δούλος του Θεού και χάριν αυτής της ιδιότητάς του, η γυναίκα αυτή συνομήτης άνοιξε το σπίτι της και όποτε πέρναγε από την πόλη αυτή, αυτή τον προσκαλούσε και εκεί τον έτρεφε, τον του δίνε να φάει και τον φιλοξενούσε. Ήταν κάτι που άρεσε στο Θεό και άρεσε στη Σουναμίτιδα. Εδώ, αδερφοί, πρέπει να τονίσουμε μια φορά ακόμη με μεγάλη επιμονή ότι τουλάχιστον ή μάλλον πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να μπερδεύεται ανάμεσα στα θέλω και στα πρέπει. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει πρέπει παρά μόνο αυτό που ο άνθρωπος βάζει για τον εαυτό του. Εάν έρθουμε σε αυτή τη θέση να λέμε στα πράγματα του Θεού πρέπει να κάνω αυτό, αυτό θα μας γίνει πολύ μεγάλο βάρος που δεν θα τα αντέξουμε. Αυτό είναι που λέγεται, χωρίς επίγνωση πολλές φορές, ο νόμος που βάζουμε είτε στην Εκκλησία είτε στους άλλους. Ο Θεός δεν λέει έτσι. Ο Θεός λέει εάν θέλεις. Το θέλω δεν μπορεί να το παραβιάσει ο Θεός, αλλά ζητάει και παρακαλάει από τον άνθρωπο ο Θεός, ναι, παρακαλάει από τον άνθρωπο ο Θεός, να θέλει ο άνθρωπος αυτό που θέλει ο Θεός. Άρα δεν είναι δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε γιατί το θέλει ο Θεός, αλλά είναι θέλω να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Εάν αυτή η νοοτροπία δεν είναι ξεκάθαρη στη ζωή μας και στην καρδιά μας, θα αποκάμουμε. Δεν θα μπορούμε να αντέξουμε. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αντέξουμε το βάρος που δεν μας βάζει ο Θεός, που βάζουμε μόνοι μας. Ή πολλές φορές που βάζουμε εμείς τους άλλους. Και μιλάω πάντα στα πνευματικά. Ο Θεός θέλει να μελετώ την Αγία Γραφή και να τη διαβάζω, να καταγίνεσαι στην ανάγνωση και να τη μελετώ. Ο Θεός το θέλει και εγώ το θέλω γιατί πλησιάζω το Θεό και χαίρομαι. Εάν όμως πω επειδή ο Θεός το θέλει πρέπει να το κάνω, θα το κάνω μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, θα αποκάμω. Δεν θα αντέξω. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός έχει απεριόριστη εξουσία στη ζωή του ανθρώπου εκτός από την καρδιά του. Με την καρδιά του ανθρώπου ο Θεός δεν μπορεί να τα βάλει, δεν τα καταφέρνει. Δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί έτσι τον έχει φτιάξει τον άνθρωπο. Να έχει απεριόριστη ελευθερία βούλησης, θέλησης δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να κάνει ό,τι θέλει. Και βεβαίως επειδή η καρδιά μας είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και οι επιθυμίες της καρδιάς μας περιορίζονται ή επηρεάζονται, πιο σωστά, όχι περιορίζονται, επηρεάζονται από τις επιθυμίες του κόσμου αλλά και από τις προκλήσεις του διαβόλου, γι' αυτό και ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να σωθεί. Δεν μπορεί να σωθεί. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και λέει αν θέλεις εγώ μπορώ να σου φτιάξω την καρδιά, να σου αλλάξω την καρδιά. Εάν μου ζητήσεις, εγώ μπορώ να σε κάνω να θέλεις αυτά τα οποία εγώ θέλω. Αλλά αν εσύ δεν θέλεις, ο Θεός λέει εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το θέμα δεν είναι λοιπόν τι μπορεί ο άνθρωπος να κάνει, ούτε τι πρέπει ο άνθρωπος να κάνει. Αλλά το θέμα είναι τι θέλει ο άνθρωπος να κάνει. Και όταν οι πράξεις μας καθοδηγούνται από το θέλω που ταυτίζεται και όταν ταυτίζεται με το θέλω του Θεού, τότε ο άνθρωπος περπατάει από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, γεμάτος προκοπή.
Γι' αυτό κανέναν άνθρωπο δεν μπορείς να τον εκβιάσεις να γίνει χριστιανός. Κανέναν άνθρωπο δεν μπορείς να τον εξαναγκάσεις να πράττει το θέλημα του Θεού. Κανέναν άνθρωπο δεν μπορείς να τον βιάσεις να κάνει ό,τι θέλεις εσύ. Κανέναν. Είμαστε φτιαγμένοι από το Θεό έτσι. Να έχουμε απεριόριστη ελευθερία θέλησης. Που ούτε και ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει σε αυτήν. Ούτε και ο Θεός. Η Σουναμίτης λοιπόν πήρε τον καλό το δρόμο. Και σήμερα θα δούμε τον καλό το δρόμο, αδερφοί. Που ο Θεός θέλει να ακολουθούμε. Γι' αυτό και μας δείχνει αυτό το παράδειγμα, για να μιμηθούμε αυτό τον καλό το δρόμο που σιγά σιγά διάλεξε η Σουναμίτης και χωρίς να το καταλάβει αυξανότανε σε αυτόν. Πρώτα λοιπόν είπε «Θέλω τον άνθρωπο του Θεού να τον φιλοξενήσω και να τον ταΐσω». Εγώ θέλω να προετοιμάζω, να τον υπηρετώ, να προετοιμάζω την τράπεζά του για να τρώει όταν περνάει από εδώ. Όχι να πηγαίνω από πίσω του, όχι να πηγαίνω όπου πηγαίνει, αλλά όταν έρχεται από εδώ, εγώ θέλω να τον αγαθοποιώ. Πράγματι, μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού, αρκετές φορές, και κάποια στιγμή συνειδητοποίησε η Σουναμίτης αυτή ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού, και αμέσως γεννήθηκε μέσα στην καρδιά της μία ακόμη μεγαλύτερη θέληση. Επιθυμία, όχι μόνο να έρχεται και να του κάνω το τραπέζι, να τρώμε μαζί, αλλά πρέπει να του φτιάξω και ένα σπίτι, ένα δωμάτιο, να έρχεται, να κοιμάται και όσο καιρό μένει εδώ να μένει στο σπίτι μας. Πολύ σοβαρό αυτό, πολύ σοβαρή απόφαση. Είναι ένα βάρος που αν έπρεπε να το κάνει δεν μπορούσε να το συνεχίσει. Επειδή όμως θέλει να το κάνει, γι' αυτό με χαρά θα μπορεί να συνεχίζει. Και πάλι επιμένω στο πρέπει και στο θέλω. Το πρέπει γονατίζει τον άνθρωπο. Να εργαστούμε το έργο του Θεού, να εργάζουμε το έργο του Θεού γιατί πρέπει. Δεν θα τα καταφέρεις. Θα αποκάμεις. Δεν θα μπορέσεις. Αν όμως θέλεις, τότε θα αυξάνεις και θα προκόβεις, γιατί θα θέλεις όλο και περισσότερο. Οι άνθρωποι, ξέρετε πώς το λένε, με τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Όσο πιο πολύ μπαίνει στο έργο του Θεού, τόσο πιο πολύ χαίρεσαι και τόσο πιο πολύ κι άλλο θέλεις. Αφού λοιπόν πέρασα αρκετός καιρός, πάει και λέει στον άντρα της, αλλά κοιτάξτε και ακόμη και τον τρόπο που συνεργάζεται με τον άντρα της. Δεν αυθεντεύει στον άντρα της. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα γυναίκας, πνευματικής γυναίκας αυτή η Σουναμίτης. Πολύ ωραίο παράδειγμα, πολύ ωραίο μάθημα μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν αυθεντεύει στον άντρα της, έχει μια καλή επιθυμία. Εγώ πιστεύω ότι προσευχήθηκε κιόλας, δεν μας το λέει η Γραφή και δεν θέλω και να προσθέτω, και πάει στον άντρα της και του λέει «Κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος πράγματι είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού. Τι θα έλεγες, να φτιάξουμε ένα δώμα πάνω από το σπίτι μας, να βάλουμε τα απαραίτητα, και ποια ήταν τα απαραίτητα, ένα τραπέζι, μια καρέκλα, ένα κρεβάτι και ένα λιχνάρι». Τόσο απλή ήταν η ζωή τότε στους ανθρώπους, ώστε όποτε έρχεται να τον φιλοξενούμε πάνω, ώστε και να τρώει μαζί μας, αλλά και να μένει μαζί μας τον καιρό της παρικίας του εδώ. Και έπεισε τον άντρα της. Όχι γιατί είναι καλός που πρέπει να είναι και καλός άνθρωπος ο άντρας της, αλλά γιατί αυτή το σκέφτηκε και ο Θεός έφτιαξε την καρδιά του να το δεχτεί, να το θέλει. Δεν το έκανε από μόνη της, δεν εξεβίασε την κατάσταση, δεν ανάγκασε. Και έτσι πολύ γρήγορα έφτιαξαν αυτό το ωραίο υπέροχο. Αυτό το ωραίο δώμα. Πάνω από το σπίτι τους.
σε έναν ξένον άνθρωπο. Εμείς συνήθως φτιάχνουμε για τους γονείς μας, όταν γεράσουν και δεν έχουν που να μείνουν, λένε να φτιάξουμε κάτι, να τους βάλουμε. Αυτή όμως δεν το έκανε έτσι. Αυτή το έκανε για έναν άνθρωπο του Θεού, με πολύ αγάπη, γιατί από αγάπη κάνει ο άνθρωπος προσφορά, και με την καρδιά της γεμάτη από το θέλω του Θεού. Και πράγματι, όταν ήρθε μια φορά ο Ελισέ με το Γιεζί, το δούλο του που πήγαιναν πάντοτε, του λέει, ελάτε να δείτε, έκπληξη, κοιτάξτε τι σας έφτιαξα. Αυτό είναι για να, όταν θα έρχεστε να μένετε εσείς. Τώρα αυτή η προσφορά τι αποτέλεσμα είχε? Γέμισε χαρά την καρδιά του Ελισέ. Και βέβαιον είναι ότι γέμισε χαρά και την καρδιά του Θεού. Η προσφορά είναι αυτή, και μάλιστα η προσφορά της αγάπης. Όχι η προσφορά του πρέπει, αλλά η προσφορά του θέλω επειδή σ' αγαπάω. Και όχι αγάπης ανθρώπινης και γίνης, και επειδή σ' αγαπάω γιατί είσαι άνθρωπος του Θεού. Ο Ελισέ ενθουσιάστηκε, χάρηκε. Και της λέει, τι θέλεις να σου κάνω? Θέλεις να πω τίποτα στο βασιλιά για σένα και για τον άντρα σου? Θέλεις να πω τίποτα στον αρχιστράτηγο? Και η γυναίκα αυτή που δεν το έκανε, δεν πρόσφερε για να πάρει, αλλά πρόσφερε επειδή ήθελε και αγαπούσε. Τέλεια προσφορά αυτή, αδελφοί. Επειδή ήθελε, γιατί αγαπούσε. Μία προσφορά με όλη της την καρδιά, που θα έχει μεγάλη ανταπόδοση. Όχι, λέει, είμαι απλή γυναίκα εγώ, δεν θέλω τίποτα, καλά είμαστε εδώ με τη συγγένειά μας. Δεν έχω τίποτα, όλα καλά πάνε στη ζωή μου. Όμως αυτό δεν την ευχαρίστησε τον Ελισέ, και στη θέση του Ελισέ, αδερφοί, εμείς σήμερα θα βάλουμε το Χριστό. Γιατί ο Χριστός αυτό λέει, τι θέλεις να σου δώσω, τι θέλεις να σου κάνω? Και αυτή είπε, δεν θέλω τίποτα. Είμαι πολύ καλά, αυτάρκης είμαι. Είμαι μια απλή γυναίκα. Τίποτα δεν θέλω, ούτε τιμές, ούτε δόξες, ούτε χρήμα, τίποτα δεν θέλω. Και ρωτάει το Γιεζί, τι να της δώσουμε αυτής της γυναίκας? Και ο Θεός φωτίζει το Γιεζί. Γι' αυτό ο Ελισέ, παρόλο που είναι άνθρωπος του Θεού, παρόλο που ο Θεός του μιλάει, παρόλο που ο Θεός του φανερώνει, δεν σταματάει να ρωτάει, γιατί περιμένει από όλους να του μιλήσει, να του μιλήσει ο Θεός. Ρωτάει από εδώ, ρωτάει από εκεί, ρωτάει το Γιεζί. Στη συνέχεια θα δούμε ότι ο Γιεζί δεν ήταν ό,τι το καλύτερο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει η καρδιά του Ελισέ, ρωτάει. Εδώ λίγο ακόμη, αδερφοί, πριν προχωρήσω, πρέπει να τονίσω τη σχέση της Σουναμίτιδος με τον άντρα της. Για τον άντρα της δεν μας λέει πολλά πράγματα ο Λόγος του Θεού. Δεν ξέρω γιατί, πιθανόν για να διακρίνουμε την καλή σύζυγο σήμερα. Μία σύζυγος γεμάτη αγάπη για το έργο του Θεού, για το έργο του Θεού, για το Λόγο του Θεού, με καρδιά ανοιχτή για να κάνει το θέλημα του Θεού, με καρδιά απλή για να μην ζητάει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, αλλά και με μεγάλο σεβασμό και υπακοή στον άντρα της. Τον σέβεται τον άντρα της. Ξέρετε τι θα πει τον σέβεται? Η Γραφή λέει το ίδιο, η δε γυνή να φοβείται τον άντρα της. Τον σέβεται τον άντρα της. Δεν τον υποτιμά. Ξαναλέω, δεν λέει πολλά πράγματα ο Λόγος του Θεού για τον άντρα της. Θα μπορούσαμε να πούμε, δεν είναι και κάτι το πολύ σημαντικό, συγχώρεσέ με Θεέ μου, που εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για να του χαρίσει μια τέτοια γυναίκα πρόσωπο ο άντρας της, γιατί δίνει αυτό που του αξίζει του καθενός. Αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Εκείνο όμως που φαίνεται είναι μια γυναίκα που σέβεται τον άντρα της με ιδιαίτερο σεβασμό. Δεν αποφασίζει μόνη της, δεν φωνάζει, δεν γκρινιάζει, δεν απαιτεί, δεν παρακαλεί, δεν ζητάει, συζητάει.
«Τι λες, να του κάνουμε?» Και ο σύζυγος είπε «Αμήν, να του κάνουμε». Όταν λοιπόν ευχαριστήθηκε πάρα πολύ ο Ελισέ, ρωτάει το Γιεζί και ο Γιεζί της λέει, του λέει του Ελισέ, «Αυτή η γυναίκα δεν έχει παιδί και ο άντρας της είναι μεγάλος σε ηλικία». Τίποτα άλλο δεν του είπε. Όμως κατάλαβε ο Ελισέ αμέσως ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Τώρα να δούμε ξανά από την αρχή τη γυναίκα αυτή. Μία γυναίκα λοιπόν που έχει έναν μεγάλον άντρα, δεν είναι ότι το καλύτερο, αν σε περνάει ο άντρας 30-40 χρόνια, να είναι 30-40 χρονών η γυναίκα και να είναι 70 ο άντρας. Δεν είναι και τόσο καλό, αλλά έχει μεγάλο σεβασμό. Τον αγαπάει. Δεν κρίνει την αγάπη του από την προσφορά του άντρα της, αλλά κρίνει την αγάπη της αυτή από το θέλημα του Θεού. Και όταν άνοιξε το σπίτι της στον Ελισέ, ποτέ δεν πήγε το μυαλό της ότι ο Θεός με αυτή την ενέργεια θα την ευλογούσε τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ που να της χαρίσει γιο. Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό της. Άλλωστε δεν το έκανε για να την ευλογήσει ο Θεός. Το έκανε γιατί η καρδιά της το αποφάσισε, το θέλησε. Η ευλογία του Θεού δεν είναι ανταπόδοσης. Θα κάνω το θέλημά σου για να με ευλογήσεις. Δεν θα σε ευλογήσει. Εάν κάνεις το θέλημά του, θα τον ευαρεστήσεις και θα σε ευλογήσει. Αν κάνεις όμως το θέλημά του για να σε ευλογήσει, δεν θα σε ευλογήσει. Δεν είναι δώσε μου για να σου δώκω η σχέση μας με το Θεό. Δώσε μου να σου δώκω, γιατί αν δεν μου δώσεις, γιατί να σου δώσω. Η σχέση μας με το Θεό είναι σχέση αγάπης. Και η αγάπη έχει προσφορά, έχει θυσία. Δεν λογάριασε τον κόπο να φιλοξενεί έναν άνθρωπο και δεν θα έμενε μια μέρα. Να φιλοξενεί δύο άντρες στα καλά του καθουμένου, αλλά η καρδιά της ήταν φτιαγμένη από το Θεό στο να θέλει το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός τι άλλο θα ήθελε από το να βρίσκει ένα τόπο ησυχίας και ηρεμίας ο δούλος του, να προσεύχεται και να έχει μία λίγες μέρες χωρίς αγωνία για το τι πρέπει να κάνει και τι θα φάει και τι θα πιει. Λίγες μέρες ειρήνης. Αυτό του πρόσφερε. Τη φωνάζει λοιπόν τη γυναίκα που δεν του είχε αναφέρει ποτέ την επιθυμία της για να έχει παιδί, αν και είναι λογικό να είχε, και της λέει «Του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις γιο». Η γυναίκα τα χάσε και απαντάει η γυναίκα, «Κύριε άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα σε μένα, μην μου δώσεις ελπίδες ψεύτικες. Δεν σου ζήτησα παιδί. Μην μου λες πράγματα που μου δημιουργούν ελπίδα και η οποία ελπίδα δεν θα πραγματοποιηθεί». Όμως ο Ελισέ αυτό που λέει δεν το λέει αυτός, το λέει ο Θεός. Και πράγματι τον άλλο χρόνο η γυναίκα είχε παιδί. Σκεφτείτε αδερφοί τώρα την χαρά αλλά και την ευγνωμοσύνη που είχε η γυναίκα όχι μόνο στο Θεό αλλά και στον άνθρωπο του Θεού. Τι έκανε δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ελισέ με αυτή την κίνησή του? Έγινε πλησίον στη γυναίκα, γιατί προηγούμενα η γυναίκα έγινε πλησίον του Ελισέ. Να λοιπόν το μεγάλο ερώτημα που είχαν στην Παλαιά Διαθήκη, που έλεγε ο Κύριος να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, και δεν μπορούσαν να καταλάβουν που αρχίζει και που τελειώνει ο πλησίον. Πού τελειώνει ο πλησίον? Μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στη συγγένειά μας, μέσα στην πόλη μας, μέσα στη φυλή μας, μέσα στο λαό Ισραήλ. Πού αρχίζει και πού τελειώνει? Γιατί κάποτε ήταν και έρηδες μεταξύ των φυλών.
για να μην πω και πόλεμοι μεταξύ της φυλούς του Ιούδα. Είναι πλησίον μου για μένα τον Ιουδαίο εκ των άλλων φυλών. Να λοιπόν η απάντηση. Η γυναίκα έγινε πλησίον στον Ελισέ, καθώς άνοιξε την καρδιά της και το σπίτι της, και ο Ελισέ έγινε πλησίον στη γυναίκα, καθώς προσευχήθηκε στο Θεό να της χαρίσει ένα γιο. Μία σχέση πραγματικά θεϊκή. Το πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Που αυτό δημιουργείται από το Θεό μεν, όταν ο άνθρωπος δεν κάνει αυτό που πρέπει, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος θέλει και κάνει, όχι αυτό που πρέπει, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό όμως το ότι την ευλόγησε ο Θεός τη γυναίκα, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι θα περάσει δοκιμασίες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει σε απελπισία. Κανένας άνθρωπος, αδερφοί, δεν θα φτάσει στον ουρανό χωρίς να περάσει την εκπαιδευτική παιδεία του Κυρίου. Κανένας. Δεν διαφέρουμε από τη Σουναμίτιδα, και αν διαφέρουμε, προς το χειρότερο διαφέρουμε, όχι προς το καλύτερο. Δεν υπάρχει άνθρωπος, αδερφοί, που δεν θα δοκιμαστεί. Γιατί εάν δεν περάσουμε από την παιδεία του Θεού, δεν θα είμαστε γνήσια παιδιά του Θεού, θα είμαστε νόθη. Γιατί ο Θεός αγαπάει τα παιδιά του και τα παιδεύει, τα εκπαιδεύει, τα μαθαίνει. Θέλει να αναβαθμίσει ο Θεός τη σχέση του κάθε ενός παιδιού του με τον ίδιο. Αναβάθμισης δεν γίνεται με δύο τρόπους, αλλά και με τους δύο, και με την παιδεία και με την θεσία του Κυρίου. Δεν μπορεί να είναι στατική η σχέση σου με το Θεό. Πρέπει να είναι αυξανόμενη, να υπάρχει πρόοδος, προκοπή, να πλησιάζεις πραγματικά το Θεό για να σε πλησιάζει ο Θεός. Είναι απόλυτη ανάγκη. Και απόλυτη αυτή η ανάγκη δεν είναι για μας, είναι από το Θεό. Εμείς απλώς πρέπει να μην αθυμούμε, να μην χάνουμε το θάρρος μας όταν έρχεται ο Θεός με εκπαιδευτική παιδεία, με εκπαιδευτική, συγγνώμη, δοκιμασία στη ζωή μας. Μας προετοιμάζει. Και η δοκιμασία έρχεται πρώτον για την παιδεία, να μας διορθώσει, να μας εκπαιδεύσει, να μας αναβαθμίσει, να μας κλαδέψει, να μας αυξήσει. Δεύτερον έρχεται για να μας δώσει καρπό πολύ. Δεν μπορεί να έχεις καρπό χωρίς κόπο, χωρίς παιδεία. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Αλλά μη φοβήστε, εγώ νίκησα, λέει ο Χριστός, τον κόσμο. Και εσείς θα νικήσετε. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο. Η πίστη ημών. Η δοκιμασία λοιπόν τι κάνει? Αυξάνει την ικανότητα του ανθρώπου στην πνευματική του ζωή. Τον κάνει πιο πνευματικό. Και σαν πιο πνευματικός αναβαθμίζεται, και σαν πιο πνευματικός καρποφορεί περισσότερο. Και επίσης η δοκιμασία έρχεται και για να τον φυλάξει ο Θεός. Έρχεται ένα μικρό κακό για να σε σταματήσει ο Θεός να μην πας στο μεγάλο και καταστρεπτικό κακό. Γυναίκα λοιπόν αυτή τόσο καλή, το βέβαιο είναι ότι θα δοκιμαστεί. Το βέβαιο είναι ότι θα δοκιμαστεί. Και ξέρετε ποιος δοκιμάζεται περισσότερο? Ο Υιός τον οποίον παραδέχεται ο Θεός. Από αυτή τη δοκιμασία ο άντρας της δεν θα καταλάβει τίποτα. Απίστευτο, ε. Ο άντρας της δεν θα καταλάβει τίποτα. Γιατί όπως είπαμε είναι λίγο διαφορετικός από τη γυναίκα. Δεν έχει το ζήλο, δεν έχει τη θέληση, δεν έχει την αγάπη, δεν έχει την πνευματικότητα αυτή. Τον Υιόν τον οποίον παραδέχεται μαστιγώνει ο Θεός. Ο άντρας της δεν θα καταλάβει τίποτα. Αυτή όμως θα ταλαιπωρηθεί πολύ.
μέσα σε αυτή τη μεγάλη παιδεία που έχει ετοιμασμένη ο Θεός. Ξαφνικά το παιδάκι που της χάρισε ο Θεός, το είχε πάρει στα χωράφια ο πατέρας του και του είπε «Πονάω το κεφάλι μου». Πονοκέφαλος είναι, φώναξε να δούλε, λέει «Πάρ' το παιδί και πηγαίνε το στη μητέρα του». Απλά πράγματα. Το πήρε η μητέρα του, πονοκέφαλος είναι, το πήρε στην αγκαλιά της, αλλά χειροτέρευε το παιδί. Και σε λίγο πέθανε. Τώρα αυτή είχε όμως μέσα στην καρδιά της το Λόγο του Θεού. Του είχε πει του Ελισέ, μη με κοροϊδέψεις, μη εξαπατήσεις. Δεν θα μου δώσεις ένα παιδί και θα μου το πάρεις πίσω. Θα μου δώσεις παιδί, μου υποσχέθηκες και σε λίγα χρόνια μου το πάρεις πίσω. Δεν γίνεται αυτό. Και με το θάρρος της σχέσης, με την παρησία δηλαδή, της σχέσης που είχε η γυναίκα αυτή με τον Ελισέ και με την παρησία που πρέπει να έχουμε εμείς με τον Χριστό, ό,τι ζητάμε το παίρνουμε. Και η παρησία έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι οι γνώσεις. Έχω παρησία επειδή ξέρω το θέλημα του Θεού. Γιατί αν ξέρω το θέλημα του Θεού και ζητάω κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός μ' ακούει και όταν ξέρω ότι μ' ακούει, μου δίνει. Πρώτη παρησία είναι λοιπόν οι γνώσεις του θελήματος του Θεού και οι αίτησεις κατά το θέλημα του Θεού. Παρησία έχει ο γιατρός να δώσει φάρμακο όταν κάνει καλή διάγνωση. Παρησία έχει ο δικηγόρος να δώσει συμβουλή όταν ξέρει καλά τους νόμους. Παρησία έχει ο δάσκαλος να κάνει καλά τη δουλειά του όταν είναι διαβασμένος. Παρησία έχει ο χριστιανός όταν ξέρει το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού δεν είναι μόνο ο γεγραμμένος λόγος του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι ακόμη περισσότερο η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί έχουμε πει, αν ξέρεις μόνο το θέλημα του Θεού από το Λόγο του Θεού, μπορείς να βγεις εκτός θέματος. Να έχεις λόγο γεγραμμένο, αλλά να μην αντιστοιχεί στο δικό σου ζήτημα. Βεβαίως είναι ανάγκη να υπάρχει ο λόγος, ο γεγραμμένος, σαν καταστατικός μας χάρτης, για να μην βγούμε έξω από το θέλημα του Θεού, αλλά είναι ανάγκη τη φώτιση να μας τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο στη λεπτομέρεια που χρειαζόμαστε. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν, με την οδηγία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μας δίνει αυτή την παρησία στο να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Η μελέτη δηλαδή και η προσευχή από τη δική μας τη μεριά, η μελέτη στο Λόγο του Θεού και η προσευχή μας και η διαπνεύματος Αγίου ιδιαίτερα, μας δίνει την παρησία να γνωρίζουμε σε κάθε δεδομένη στιγμή ποιο είναι το θέλημα του Θεού, να το θελήσουμε, να το ζητήσουμε και να μας το χαρίσει ο Θεός. Αλλά η παρησία έχει και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, τον αγιασμό. Εάν η ζωή μου δεν έχει αγιασμό, δεν έχω παρησία στο Θεό. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, τότε έχουμε παρησία. Και όταν ζητάμε τι από το Θεό, ο Θεός το κάνει. Το πρώτο λοιπόν είναι η γνώση του θελήματος του Θεού και το δεύτερο είναι η καθαρότης μας ενώπιον του Θεού. Δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό αν υπάρχει αμαρτία σε σένα, γιατί η αμαρτία αυτή είναι χώρισμα, μεγάλο χώρισμα μεταξύ του Θεού και σένα. Θα διώξεις το χώρισμα που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό με το αίμα του Χριστού, αφού προηγούμενα εξομολογηθείς, μετανοήσεις και παραιτηθείς από την αμαρτία σου, και τότε θα έχεις παρησία να πλησιάσεις το Θεό, γιατί δεν θα υπάρχει πια κανένα εμπόδιο. Η γυναίκα αυτή είχε και τις δύο παρησίες, θα τολμούσα να πω, τα δύο είδη της παρησίας, και το θέλημα του Θεού ήξερε. Ποιο ήταν? Ότι δεν θα με κοροϊδέψεις. Μη με απατήσεις με υπόσχεση ότι θα μου δώσεις παιδί και δεν μου το δώσεις ή μου το πάρεις. Ήξερε λοιπόν το θέλημα του Θεού, ότι της έδωσε το παιδί για να το έχει.
αλλά είχε και, το, και την παρησία του αγιασμού, γιατί ποτέ δεν έπαψε να κάνει αυτό που ήθελε ο Θεός, να φιλοξενεί με αγάπη τον Ελισέ και τον Γιεζή. Με αυτή λοιπόν την παρησία και χωρίς να ζητήσει βοήθεια από κανέναν και χωρίς να θρηνήσει με απελπισία και τραγικό τρόπο, είπε θα πάω να συναντήσω τον Ελισέ. Με παρησία θα πάω να τον συναντήσω μόνη μου. Και στέλνει πάλι με σεβασμό στον άντρα της, τον ενημερώνει και του λέει στείλε μου ένα δούλο και ένα γάιδαρο, να ζω, μουλάρι, ξέρω εγώ τι ήταν, άλογο, γιατί θέλω να πάω να συναντήσω με ειλικρίνεια, καθαρότητα, θέλω να πάω να συναντήσω τον άνθρωπο του Θεού επάνω στο Κάρμιλον. Και ο άντρας παραξενεύτηκε, αλλά δεν την εμπόδισε. Είπαμε ότι δεν είναι και σπουδαίος, που μπορεί να είναι πάρα πολύ σπουδαίος, δεν μας τον αποκαλύπτει ο Θεός σπουδαίο, αλλά μας τον αποκαλύπτει πάντοτε επίγει και πρόθυμο να μην χαλάει χατήρι στη γυναίκα του. Τι ωραίο που είναι αυτό. Πάντοτε πρόθυμο να μην χαλάει χατήρι στη γυναίκα του. Λέει, μα τι θα κάνεις, λέει, ούτε Σάββατο είναι, ούτε νεομηνία, ούτε εορτή. Τι θα πας να κάνεις τώρα πάνω στο Κάρμιλο, στον άνθρωπο του Θεού. Και η γυναίκα του λέει, ειρήνευσε, ησύχασε. Και ησύχασε αυτός. Τι ωραία σχέση. Ούτε απορίες, ούτε ζήλιες, ούτε πού θα πας και τι θα κάνεις. Θα τα λέω για μας τώρα, έτσι. Ούτε ποιος είσαι εσύ και τι κάνεις, ό,τι θες κάνεις, δεν με ρωτάς. Πού θα αφήσεις το παιδί, καμία λογική τέτοια. Εφόσον μου το ζήτησε η γυναίκα μου, ο άντρας της είπε αμήν. Κάνε μας έτσι Θεέ μου. Ωραία οικογένεια. Αλλά είναι αξιόπιστη η γυναίκα του. Αποδεδειγμένα αξιόπιστη. Αποδεδειγμένα άνθρωπος του Θεού και δούλη του Θεού. Και αυτή λέει στο δούλο, θα φτάσεις απέναντι, δεν θα σταματήσεις μέχρι να σου πω εγώ. Και άρχισε να ανεβαίνει με το ζώο επάνω στο όρος του Κάρμιλον. Εκεί από ψηλά ο Ελισέ την είδε. Ανησύχησε. Και ανησύχησε γιατί ο Θεός δεν του είχε πει τίποτα. Και ο Θεός αφήνει τώρα και τον Ελισέ ανημέρωτο για να συναντηθούν δύο άνθρωποι. Γιατί ο Θεός παραδέχεται τις ανθρώπινες σχέσεις. Όχι η γυναίκα με τον άνθρωπο του Θεού, τον ενημερωμένο, τον με αποκάλυψη και φανέρωση, αλλά η γυναίκα με έναν άνθρωπο απλό του Θεού. Αυτός λοιπόν με την αγωνία του ανθρώπου του απλού, χωρίς να πάει να, κύριε τι συμβαίνει στη γυναίκα αυτή, τίποτα, στέλνει το Γιεζή. Οι πνευματικοί άνθρωποι δεν είναι σούπερ πνευματικοί, είναι απλοί άνθρωποι. Και ο χριστιανός πρέπει να έχει απλότητα, γιατί τους απλούς φωτίζει και συνετίζει ο Θεός. Στέλνει το Γιεζή λέει, και του λέει πήγαινε ρώτησέ τη. Είναι καλά αυτή ο άντρας της, το παιδί της. Αυτή λοιπόν μόλις την πλησιάζει ο Γιεζή και τη ρωτάει είναι καλά ο άντρας το παιδί σου. Λέει δεν θέλω εγώ το Γιεζή. Εγώ τον Ελισέ θέλω. Έχει στόχο, ξέρει πού πηγαίνει. Δεν πιάνεται από τα μαλλιά της για σωτηρία. Ούτε ζητάει βοήθεια από ποιον βρει μπροστά της. Βοήθεια θα ζητήσει από τον Ελισέ, όπως εμείς βοήθεια θα ζητήσουμε από τον Χριστό. Το Χριστό. Μόνο από τον Χριστό. Δεν το απάντησε και συνέχισε να ανεβαίνει. Μέχρι που έφτασε στον Ελισέ. Και όταν έφτασε στον Ελισέ, του είπε αυτά που έπρεπε να του πει. Δεν σου είπα τότε όταν μου πες να μου δώσεις ένα γιο, μη με απατήσεις, μη με κοροϊδέψεις. Δεν στο ζήτησα. Εσύ μου είπες πάρτο. Και εγώ σου είπα μη με κοροϊδέψεις. Λέει τι έχει. Πέθανε ο γιος μου. Και ο Ελισέ δίνει την ράβδο του στο Γιεζή και του λέει πήγαινε με τη ράβδο και θα αναστηθεί το παιδί. Αυτή δεν καταλαβαίνει τίποτα όμως. Τίποτα. Η ράβδος είναι του Ελισέ.
Είναι τα λόγια του Ελισέ. Όχι, τον Ελισέ θέλω. Η επιμονή, αδελφοί, το Χριστό θέλω. Καλός είναι και ο πρεσβύτερος, καλός είναι και ο ποιμένας, καλός είναι, όλοι καλοί είμαστε αδελφοί. Αλλά το Χριστό θέλω. Το Χριστό θέλω να με διδάξει, το Χριστό θέλω να έρθει στη ζωή μου, το Χριστό θέλω να αναλάβει το πρόβλημά μου. Και του λέει, δεν θα φύγω αν δεν έρθεις και εσύ μαζί μου. Ωραία άποψη. Όπως κάποτε ο Ιακώβ, δεν θα φύγω αν δεν με ευλογήσεις. Δεν σε αφήνω. Και ονομάστηκε Ισραήλ. Είναι η απόφαση και η επιμονή, ο ζήλος για το θέλημα του Θεού. Ο Ελισέ που να την αφήσει τώρα. Όταν του ζητάει τέτοιο πράγμα θα την αφήσει. Όπως ο Μωυσής. Λέει, θα στείλω, λέει ο Θεός, άγγελο να προπορεύεται. Δεν θα μας στείλεις άγγελο, σκότωσέ με. Εγώ θέλω εσύ να προπορεύεσαι. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει πίσω σε αυτή την επιμονή. Λέει, καλά, καλά, θα έρχομαι εγώ μπροστά σου. Αλληλούια. Αποδέχεται, αδελφοί, ο Θεός το αίτημα με ζήλο της παρουσίας. Ο Ελισέ κατεβαίνει. Έτρεξε πρώτος ο Γιεζή, έκανε με τη ράβδο, αλλά δεν έγινε τίποτα γιατί το πίστευε η γυναίκα. Και όταν δεν πιστεύεις κάτι και ο Θεός να το έχει πει, δεν θα γίνει. Γι' αυτό η γυναίκα ήθελε τον Ελισέ, ήθελε να είναι σίγουρη, ήθελε να είναι βέβαιη. Πλησιάζει ο Ελισέ και βλέπει το παιδί νεκρό, τους βγάζει και τους δυο έξω. Και κάνει κάτι που είναι παράξενο. Πέφτει απάνω στο παιδί, το στόμα του στο στόμα του παιδιού, τα μάτια του στα μάτια του παιδιού, τα χέρια του στα χέρια του παιδιού και άρχισε να ζεσταίνει το κορμί του, λέει η Γραφή. Δεν έχει ξαναγίνει. Είναι φοβερό. Αλλά έτσι του είπε ο Θεός. Αλλιώς πώς να το εξηγήσουμε. Έτσι του είπε ο Θεός. Έτσι το σκέφτηκε. Τι να πούμε. Μετά από λίγο σηκώνεται, το παιδί ήταν εκεί. Άρχισε, λέει, να περπετάει πέρα δόθε. Δεν έφυγε. Δεν λέει, δεν γίνεται τίποτα, τι να κάνω. Άρχισε και αυτός να περπατάει πέρα δόθε. Είχε και αυτός παρησία στο Θεό. Και παρησία καθαρότητος και αγιασμού και παρησία γνώσεως, επιγνώσεως του θελήματος του Θεού. Και δεύτερη φορά πέφτει απάνω στο παιδί και ως εκ θαύματος το παιδί αρχίζει και φταρνίζεται. Φταρνίστηκε 7 φορές. Το φτάρνισμα είναι ευεργετικό στον άνθρωπο, λένε οι γιατροί. Προφυλάσσει από εγκεφαλικό, προφυλάσσει από... Έτσι λένε τώρα, αλήθεια, είναι, αλήθεια θα είναι. Κατεβάζει την πίεση, κάνει πολλά πράγματα το φτάρνισμα. Βέβαια αυτό δεν έχει καμία σχέση με το θαύμα του Θεού, έτσι. Μην μπερδέψουμε τα πράγματα. Εδώ ο Θεός ανέστησε το παιδί. Το ανέστησε το παιδί. Σηκώθηκε, δεν... δόξασε τον εαυτό του Ελισέ, δεν χοροπήδησε από τη χαρά του, δεν άρχισε να φωνάζει «Ω, θεραπεύτη» και τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε. Με μεγάλη απλότητα, ησυχία, γιατί ήξερε ότι αυτό το έκανε ο Θεός, τη φώναξε, της λέει «Πάρ' το παιδί σου» και έφυγε. Και αυτή πέρασε τη δοκιμασία της, αλλά με θρίαμβο. Γιατί? Γιατί όπως ξεκίνησε καλό δρόμο στο θέλημα του Θεού, τέλειωσε, γιατί δεν μας εμφανίζει τίποτα άλλο, αν και αργότερα θα διαβάσουμε κάτι, τέλειωσε με καλό δρόμο στο Θεό. Και αυτό έχει σημασία, αδερφοί. Σημασία δεν είναι να αρχίσουμε καλά, είναι να συνεχίσουμε καλύτερα και να τελειώσουμε άριστα. Αμήν.